Την παράταση του σκληρού lockdown κατά μία εβδομάδα μέχρι τις 18 Ιανουαρίου ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς. Και αυτό καθώς η χώρα συνεχίζει να δίνει σκληρή μάχη μέχρι τουλάχιστον να εμβολιαστεί ένα σημαντικό μέρος των πολιτών. Η απόφαση για συνέχιση του lockdown έγινε καθώς φαίνεται πως συμβάλλει στον περιορισμό της διασποράς, όπως αποτυπώνεται και στα επιδημιολογικά στοιχεία. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε κατά το τελευταίο 24ωρο 721 νέα κρούσματα κορονοϊού, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν την μάχη με τον φωνικό ιό είναι ανυποχώρητος, καθώς δεν έχει πέσει καθόλου κάτω από 40. Συγκεκριμένα, το τελευταίο 24ωρο είχαμε 49 νέους θανάτους από τον COVID-19. Στα 386 είναι τα άτομα που εξακολουθούν να νοσηλεύονται διασωληνωμένα. Σε επίπεδο περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώθηκαν 6 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 5 στην Περιφερειακή Ενότητα των Ιωαννίνων και ένα στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσπρωτείας. Αρνητικά στο μεταξύ ήταν τα 157 rapid test που έγιναν μέσα από αυτοκίνητο το πρωί στο πλαίσιο της δράσης που πραγματοποίησε για μία ακόμη φορά η Περιφέρεια Ηπείρου. Η επόμενη μάλιστα διαδικασία λήψης δειγμάτων μέσα από αυτοκίνητο στην πόλη των Ιωαννίνων έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου. Παρά την αποσυμφόρηση ωστόσο που φαίνεται μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και την μείωση του επιδημιολογικού φορτίου, η ανησυχία παραμένει στην επιστημονική κοινότητα, όπως τόνισε κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης η καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμοξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου, αλλά και ο αναπληρωτής καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ακόμα αναμένουμε τα κρούσματα των εορτών. Ανησυχεί ιδιαίτερα η μείωση της διάμεσης ηλικίας των νέων κρουσμάτων κατά 2 έτη και κυρίως η αύξηση της επίπτωσης της λίμωξης στην ηλικιακή ομάδα των νεαρών ενηλίκων 25 με 35 ετών, που προφανώς οφείλεται και στην αυξημένη κινητικότητα της ομάδας αυτής κατά τη διάρκεια των γιορτών. Μάθαμε πια καλά και γνωρίζουμε με μαθηματική ακρίβεια ότι αν δεν προσέξουν πολύ, ιδιαίτερα οι συνάνθρωποι μας της τρίτης ηλικίας, ο άρατος αυτός εχθρός θα μεταδοθεί μέσω της ενδοοικογενειακής μετάδοσης μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες σε εκείνους που εμφανίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Παρακολουθώντας τους πιο σκληρούς δείκτες, που είναι ανεξάρτητοι από τον αριθμό των τεστ που διενεργούνται, όπως είναι οι νέες εισαγωγές, ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών και των νοσηλευόμενων, παρατηρούμε μια μικρή αλλά όχι σημαντική μείωση. Ανησυχεί ιδιαίτερα όμως η αύξηση του αριθμού των νοσηλευόμενων ασθενών στην Αττική από 450 σε 550, δηλαδή κατά περίπου 20-25% από τις 25 Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα. Μικρή αύξηση παρατηρείται και στον αριθμό των διασωληνωμένων ασθενών σε ΜΕΘ της Αττικής και δυστυχώς προβλέπουμε μια περαιτέρω αύξηση που συνήθως έπεται 7 με 10 μέρες μετά την αύξηση των νοσηλευόμενων σε απλές κλίνες COVID. Πρέπει πάση θυσία να διορθώσουμε την πιθανή αύξηση της διασποράς που συνέβη κατά τη διάρκεια των εορτών. Είναι σαφές ότι αν αφήσουμε να εμφανιστεί η επιδημιολογική έξαρση, το λεγόμενο τρίτο κύμα, τώρα που η διασπορά στην κοινότητα είναι ακόμα υψηλή, αφού υπολογίζεται ότι έχουμε σχεδόν λίγο λιγότερο από 7.000 ενεργά κρούσματα, ενώ η πλειότητα των ΜΕΘ παραμένει σχετικά υψηλή, στο 60% στην Επικράτεια και 70% στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνουμε ότι γρήγορα ενδέχεται να επανέλθουμε στην επιδημιολογική εικόνα του Νοεμβρίου και την εκ νέου πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στην Ελλάδα, βάσει των στοιχείων που δημοσιεύει ο ΕΔΗ, συνεχίζεται η μείωση των ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια και η πίεση στο σύστημα υγείας εξακολουθεί να δείχνει σταδιακή υποχώρηση. Ενδεικτικά, είδαμε μείωση περίπου 40% σε σχέση με τις αρχές Δεκεμβρίου στις ΜΕΘ, ενώ οι εισαγωγοί σαν ημέρα έχουν υποχωρήσει κατά 60%. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι η κατάσταση στις μονάδες εντατικής θεραπείας εξακολουθεί να παραμένει εξαιρετικά επιβαρημένη. Η ηλικιακή κατανομή των νέων διαγνώσεων έδειξε περαιτέρω βελτίωση και έτσι προς το παρόν βλέπουμε μικρή υποχώρηση των διαγνώσεων στην ηλικιακή ομάδα των 65+. Η συνολική βαρύτητα των νεοδιαγνωστέντων έδειξε σταθεροποίηση στα επίπεδα που παρατηρούσαμε στα μέσα Οκτωβρίου με πιθανώς μια μικρή πτωτική τάση. Με απλά λόγια, το σύστημα υγείας εξακολουθεί να αποσυμφορείται, αλλά τις τελευταίες 10 ημέρες η αποσυμφόρηση έχει επιβραδυνθεί. Το επόμενο χρονικό διάστημα έχει πολλά χαρακτηριστικά υψηλής κρισιμότητας. Να σας δείξω λιγάκι την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Όσον αφορά το δείκτη θετικότητας, είμαστε κάτω από 4% σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και όσον αφορά αυτά, είναι τα γραφήματα που έχει βγάλει ο ECDC. Εδώ αυτό το γράφημα
συνδυάζει τη θετικότητα και τον αριθμό των κρουσμάτων. Βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Αυτό όμως θα πρέπει να το διατηρήσουμε και ο μόνος τρόπος για να το διατηρήσουμε είναι με κόπο. Ακολούθως η κυρία Παπαβαγγέλου εξήγησε γιατί δόθηκε το πράσινο φως για την επαναλειτουργία από την ερχόμενη Δευτέρα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και μάλιστα με οριζόντιο άνοιγμα των σχολείων αυτής της βαθμίδας σε όλη τη χώρα και στις κόκκινες περιοχές. Ενώ αναφορικά με τη δεύτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, η καθηγήτρια ανέφερε πως δεν δόθηκε το πράσινο φως, καθώς οι ειδικοί φοβούνται και περιμένουν το αποτύπωμα που θα αφήσουν οι γιορτές στην πανδημία. Τα σχολεία θα ανοίξουν με επιπλέον μέτρα, όπως η σταδιακή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών και εκπαιδευτικών για τη μείωση του συγχρονισμού, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο Υφυπουργός Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς. Σταθερή η θέση μας ότι η εκπαίδευση αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και τα σχολεία είναι τα τελευταία που θα πρέπει να κλείνουν και τα πρώτα που θα επανέρχονται σε λειτουργία με τη βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων. Αν και η τηλεκπαίδευση λειτουργεί καλά σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εκπαίδευση με τη φυσική παρουσία. Τα σχολεία έπρεπε να ανοίξουν πρωτίστως για αναπτυξιακούς και δευτερευόντως για μαθησιακούς λόγους. Οι δημιουργικές σχέσεις με τους συμμαθητές και τους δασκάλους, η συμμετοχή στο παιχνίδι έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών μας. Όλοι μας ακούμε παραδείγματα από το περιβάλλον μας, βλέπουμε τη σημαντική επιβάρυνση που εμφανίζουν πολλά μικρά παιδιά από τη μακροχρόνια παραμονή μέσα στο σπίτι και μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον που δεν είναι άλλο από το σχολείο τους. Εξακολουθούμε στενά να υποστηρίζουμε ότι δεν παρατηρείται μετάδοση μέσα στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεδομένα από την ιχνηλάτηση που διενεργεί η πολιτική προστασία, έδειξαν ότι ακόμα και όταν τα σχολεία ήταν κλειστά κατά το μήνα Δεκέμβριο, υπήρχε ενδοοικογενειακή μετάδοση από τα παιδιά, η οποία μάλιστα ήταν υψηλότερη από αυτή που είχε παρατηρηθεί όταν τα σχολεία ήταν ανοιχτά. Επιβεβαιώνοντας ότι το ασφαλέστερο μέρος για τα μικρά παιδιά είναι το σχολικό περιβάλλον, εκεί που τηρούνται τα μέτρα ατομικής προστασίας. Σε χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας, συζητήθηκε εάν θα πρέπει να ξεκινήσει η λειτουργία των δημοτικών σχολείων και σε περιοχές με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο. Σε κάποιες από αυτές τις περιοχές, η αύξηση οφείλεται σε μια σειρά κρουσμάτων μετά από μια κοινωνική εκδήλωση. Ενώ σε κάποιες άλλες περιοχές, αφορά μικρές κοινότητες με πολύ μικρό αριθμό μαθητών. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Επιτροπή μας εισηγήθηκε να λειτουργήσει κανονικά η πρωτοβάθμια εκπαίδευση οριζόντια σε όλη τη χώρα και στις κόκκινες περιοχές όπου εφαρμόζεται αυστηρή καραντίνα. Στόχος μας είναι όχι μόνο να παραμείνουν ανοιχτά τα δημοτικά, αλλά να μπορέσουμε να ανοίξουμε και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο μέλλον, εφόσον δεν έχουμε εκθετική αύξηση των κρουσμάτων της επόμενης εβδομάδας. Δεν εισηγηθήκαμε επί του παρόντος την έναρξη διαζώσης εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, επειδή ανησυχούμε για τις όποιες επιπτώσεις θα έχει τυχόν υπερμετάδοση στη διάρκεια των εορτών. Οι εισηγήσεις μας είναι ιδιαίτερα προσεκτικές. Πάμε βήμα-βήμα, ιδιαίτερα εν αναμονή των επιδημιολογικών δεδομένων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολη είναι η αντιμετώπιση μιας πανδημίας που οφείλεται σε λίμωξη που μεταδίδεται αερογενώς στη διάρκεια του χειμώνα που είμαστε συνεχώς μέσα σε κλειστούς χώρους. Σημαντική είναι και η έναρξη λειτουργίας δωρεάν πλατφόρμας ελέγχου COVID-19 για εκπαιδευτικούς, η οποία δίνει τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχου σε εκπαιδευτικούς αλλά και αργότερα, όταν με το καλό ανοίξουν και τα λύκεια, σε μαθητές λυκείου με ταχύ αντιγονικό τεστ. Εν ώψη της διαζώσης επαναλειτουργίας των υπηαγωγείων, δημοτικών σχολείων, σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των σχολείων αυτών, όσοι επιθυμούν, να υποβληθούν σε δωρεάν, τονίζω σε δωρεάν έλεγχο για το νέο κορονοϊό, και καταθέτοντας μία αίτηση στη νέα πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, που είναι edu.testing.gov.gr. Υπάρχει πρόβλεψη για διαφοροποιημένη ώρα προσέλευσης και αναχώρησης ανά ομάδες θυμάτων όπου αυτό είναι εφικτό και αναγκαίο, με εξαίρεση περιπτώσεις μαζικής μεταφοράς μαθητών, καθώς και για χρήση περισσότερων της μίας εισόδου της σχολικής μονάδας όπου αυτές υπάρχουν. Επιπλέον, όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να επιβληθούν σε δωρεάν έλεγχο COVID-19, μπορούν να αιτηθούν δωρεάν εξέταση για τον κορονοϊό μέσω της πλατφόρμας edu.testing.gov.gr, όπως ήδη ανέφερε και η καθηγήτριά μας, κυρία Παπαευαγγέλου, και θα ενημερώνονται για τα ραντεβού τους με SMS για το πλησιέστερο από τα 386 σημεία ελέγχου σε όλη την Ελλάδα. Ήδη σήμερα πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα τεστ σε εκπαιδευτικούς και η διαδικασία θα συνεχιστεί, καθώς τα τεστ πραγματοποιούνται με σειρά προτεραιότητας. Να υπενθυμίσουμε ότι η δυνατότητα δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου έχουν όλοι οι πολίτες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να γίνουν υποψήφοι για δωρεάν δειγματοληπτικό έλεγχο στη σελίδα testing.gov.gr.
Επανέρχομαι στη λειτουργία των σχολείων και θα ήθελα να σημειωθεί ότι διατηρούνται σε ισχύ όλα τα ήδη ληφθέντα μέτρα πρόληψης και οι οδηγίες του ΕΟΔΗ, όπως υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, η χρήση αντισηπτικών, οι σχολαστικοί καθαρισμοί, τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κηλικίων. Ακολούθως ο κύριος Χαρδαλιάς αναφέρθηκε σε όλα τα μέτρα τα οποία θα ισχύσουν μέχρι τις 18 Ιανουαρίου στις 6 το πρωί, σημειώντας ότι οι ανακοινώσεις για τα μέτρα θα γίνονται κάθε εβδομάδα, ενώ αν υπάρχει επιδείνωση του επιδημιολογικού φορτίου σε περιοχές, θα ανακοινώνονται εντός της εβδομάδας αυστηρότερα μέτρα. Συμπληρωματικά από Δευτέρα 11 Ιανουαρίου και για μία εβδομάδα παραμένει σε ισχύ η αναστολή λειτουργίας του λιανεμπορίου, καθώς και κομμωτηρίων, βιβλιοπωλείων και υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής, συμπεριλαμβανομένης περιποίησης νυχιών. Επίσης παρατείνεται η απαγόρευση του κυνηγιού και του ψαρέματος. Επιπλέον για τους χώρους λατρείας παρατείνεται φυστάμενο σήμερα καθεστώς, δηλαδή τέλεση λειτουργιών και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής χωρίς την παρουσία πιστών. Η ατομική λατρεία είναι δυνατή παρεπιπτόντως, δηλαδή στο πλαίσιο άλλης επιτρεπόμενης μετακίνησης. Ενώ ως προς τις κηδείες υπενθυμίζεται ότι επιτρέπει τη συμμετοχή πρώτου βαθμού συγγενών και έως 9 άτομα. Σχετικά με τις εταιρείες συνεχίζεται η υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, καθώς και εξυπηρέτηση του κοινού μόνο σε επίγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού με τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου. Ενώ όσον αφορά στη λειτουργία των δικαστηρίων, εξακολουθούν να λειτουργούν με πολύ περιορισμένες δραστηριότητες, με ορισμένες επιπλέον δίκες, ιδίως εκούσιας δικαιοδοσίας. Την ίδια στιγμή παραμένουν σε ισχύ τα φυστάμενα μέτρα που μεταξύ άλλων προβλέπουν ανώτατο όριο 15 ατόμων στην αίθουσα, καθώς και τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ τους. Να σημειωθεί επίσης ότι από το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, 16-17 Ιανουαρίου, ξεκινούν αγώνες της Super League 2 και της Volley League με όλα τα υγειονομικά αυστηρά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στη Super League 1 και χωρίς παρουσία κοινού. Τέλος, όσον αφορά στους προς κατάταξη υπόχρεους στρατιωτικής θητείας με την 2021 ΑΕΣΟ, οι νεοσύλλεκτοι μπορούν κατά τη μετάβασή τους στα σημεία κατάταξη να συνοδεύονται από τους γονείς τους και μόνο. Κατά τη μετάβαση θα πρέπει να έχουν μαζί τους το φύλλο πορείας τους. Για την επιστροφή τους οι γονείς πρέπει να έχουν βεβαίωση που θα χορηγείται από τις πύλες των κέντρων κατάταξης. Όλοι οι νεοσύλλεκτοι θα υποβληθούν σε rapid test αντιγόνου για COVID-19 για προφανείς προληπτικούς επιδημιολογικούς λόγους. Σχετικά με τις αφήξεις από το εξωτερικό, θα ήθελα να σας ενημερώσουμε ότι όλοι οι επιβάτες που εισέρχονται στη χώρα μας έως και την 21η Ιανουαρίου του 2021 από οποιοδήποτε κράτο της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκειται σε υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατοίκων ή στον τόπο προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα PLF για 7 ημέρες, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι την αναχώρησή τους. Στους επιβάτες εξωτερικού επιπρόσθετα γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος rapid test κατά την άφιξή τους βάσει της διαδικασίας που προβλέπει το Passenger Locator Form, το PLF. Ειδικά για τους ερχόμενους επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα γίνεται σε όλους και rapid test κατά την άφιξη. Παράλληλα, προκειμένου να βγουν από την καραντίνα οι επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να υποβληθούν σε νέο PCR test όταν συμπληρωθεί το 7ήμερο, το οποίο να είναι αρνητικό για να γίνει η άρση του υποχρεωτικού προληπτικού περιορισμού. Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι επιβάτες διεθνών πτήσεων, προκειμένου να εισέλθουν στη χώρα μας, πρέπει να διαθέτουν αρνητικό test COVID-19, το οποίο να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξή τους και να έχουν συμπληρώσει τη φόρμα PLF. Σε κάθε περίπτωση, ειδικά σε περιοχές που συνεχίζεται χωρίς σημαντική μείωση η ύπαρξη αυξημένων φορτίων παρά τα αυξημένα μέχρι σήμερα μέτρα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα αξιολογήσουμε εκ νέου την κατάσταση και τη λήψη περαιτέρω, αν χρειαστεί, μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας.